Το 1997, ένας πράκτορας της CIA, ο John Marks, έφερε στη δημοσιότητα στοιχεία που αποκάλυπταν μία σειρά από απάνθρωπα πειράματα της CIA. Για 20 χρόνια χορηγούσαν ναρκωτικές ουσίες σε ανθρώπους εν αγνία τους, προκειμένου να βρουν τρόπο να τους κάνουν πλήση εγκεφάλου, ώστε να ελέγχουν πλήρως το μυαλό τους. Η σημερινή μας υπόθεση υπήρξε φευγαλαία θεωρία συνωμοσίας, καθώς πολύ γρήγορα επιβεβαιώθηκε ως πραγματικότητα από τον πρώην πράκτορα της CIA, John Marks, που γνωστοποίησε τα πάντα στο ευρύ κοινό. Επομένως, δεν πρόκειται καν για θεωρία συνωμοσίας, αλλά για πραγματικά γεγονότα που, κατά με, το κάνει πολύ πιο creepy. Το 1973, θα σας πάω λίγο ανάποδα, ο τότε αρχηγός της CIA, Richard Helms, διατάζει να καταστραφούν όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο λεγόταν MK Ultra. Ωστόσο, διασώθηκαν 20.000 έγγραφα τα οποία έχουν τοποθετηθεί κατά λάθος στο Αρχείο των Οικονομικών. Το πρόγραμμα MK Ultra ξεκίνησε το 1953 με τη συνεργασία πολλών επιστημόνων και γνωστών πανεπιστημίων της Αμερικής και του Καναδά. Ήταν εξ ολοκλήρου παράνομο, καθώς όλοι οι πρόεδροι της Αμερικής που εξέτησαν τη θητεία τους μέσα σε αυτά τα 20 χρόνια είχαν πλήρη άγνοια της ύπαρξης αυτού του προγράμματος. Συνολικά κόστησε 25 εκατομμύρια, ένα ποσό ακραίο για εκείνη την εποχή, και επικεφαλής του προγράμματος ήταν ο Dr. Cameron. Ωστόσο, συμμετείχαν ακόμη και Ναζί επιστήμονες, άτομα που μέχρι στιγμής βρίσκονταν στο εντελώς αντίπαλο στρατόπεδο με την Αμερική. Το Operation Paperclip ήταν ένα πρόγραμμα για την πρόσληψη πρώην Ναζί επιστημόνων, φυγαδεύοντάς τους μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην Αμερική, γιατί θα ήταν χρήσιμοι στο πρόγραμμα MK-Ultra. Ορισμένοι από αυτούς τους επιστήμονες κατά τη διάρκεια του πολέμου είχαν μελετήσει αρκετά τα βασανιστήρια που έκαναν για πλήση εγκεφάλου, και μάλιστα αρκετοί διώχθηκαν ως εγκληματίες πολέμου στη διάρκεια της δίκης της Νιρεμβέργης. Βρισκόμαστε στη μέση του ψυχρού πολέμου. Ένα πόλεμο που κατά κύριο λόγο βασίστηκε στη κατασκοπία, και όλα ξεκίνησαν επειδή η CIA θεώρησε ότι αντίστοιχες κινέζικες μυστικές υπηρεσίες είχαν ήδη βρει τεχνικές πλήσεις εγκεφάλου και αποσπούσαν πληροφορίες από Αμερικανούς στρατιώτες εν αγνία τους. Επίσης, ήθελαν να είναι σε θέση να χειριστούν ξένους ηγέτες με τέτοιες τεχνικές, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ναρκώσουν τον Φιντέλ Κάστρο. Επομένως, σκοπός τους ήταν να συλλάβουν πράκτορες του εχθρού, να μην μπορούν να κρύψουν τίποτα στην ανάκριση, να μην θυμούνται ότι ανακρίθηκαν, και αφού το έχουν πάρει πλήρη έλεγχο του μυαλού τους, να ακολουθούν εντελώς άβουλα εντολές, όπως πέσε από το παράθυρο γιατί το δωμάτιο έχει πιάσει φωτιά, ώστε ο θάνατός τους να φανεί σαν ατύχημα. Το όλο σχέδιο περιλάμβανε τον έλεγχο των εγκεφαλικών κυμάτων, την πρόκληση τεχνητής αμνησίας και υποσυνείδητων εντολών, τον πλήρη μυϊκό έλεγχο, ελεγχόμενους πονοκεφάλους και την παραγωγή τροφίμων που, ενώ θα είχαν συνηθισμένη γεύση, θα τους προκαλούσαν ταραχή, σύγχυση και άγχος. Στο πρόγραμμα χρησιμοποιήθηκαν Αμερικανοί πολίτες και στρατιώτες εν αγνία τους και διεξάγονταν σε πάνω από 30 πανεπιστήμια. Οι μόνοι που γνώριζαν ότι είναι πειραματόζωα ήταν μερικοί φοιτητές που δέχτηκαν να συμμετάσχουν στο πείραμα εξαιτίας της υψηλής αμοιβής. Ωστόσο, δεν γνωρίζουμε τον συνολικό αριθμό των υποκειμένων, δηλαδή των ανθρώπων που συμμετείχαν στο πείραμα. Οι ουσίες που χρησιμοποιούσαν ήταν LSD, PCP, χλωροπροζαμίνη, αμοβαρβιτάλι, ινσουλίνη, θωραζίνη, ηρωίνη, τις οποίες συνδύαζαν με ηλεκτροσόκ, το οποίο όμως ηλεκτροσόκ ήταν 30 με 40 φορές πιο δυνατό από το κανονικό, δηλαδή από αυτό που μπορεί να αντέξει το ανθρώπινο σώμα. Τα υποκείμενα ήταν διαρκώς κλεισμένα σε λευκά δωμάτια, ακούγοντας επαναλαμβανόμενα μηνύματα, και τους παρέχονταν γεύματα σε ακανόνιστες ώρες, προκειμένου να χάσουν την αίσθηση του χρόνου. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούσαν να αποδιοργανώσουν το μυαλό τους και να τους κάνουν υποχείριά τους. Με υπνοτικά χάπια και παραλυτικές ουσίες τους καθήλωναν στο κρεβάτι για εβδομάδες. Τους ασκούσαν σωματική ή σεξουαλική βία ή και οποιονδήποτε άλλο τρόπο θεωρούσαν ικανό να αποπροσανατολίσει το μυαλό. Μετά ακολουθούσε η ύπνωση, κατά την οποία τους ανάγκασαν να κάνουν πράξεις που όταν ξυπνούσαν δεν θυμόντουσαν καν. Ο Dr. Aidy υποστήριξε ότι πολλοί ασθενικά πεδία ηλεκτρικών συσκευών μπορούν να επιδράσουν στους εγκεφάλους μας και να επηρεάσουν τη συμπεριφορά μας. Η τεχνολογία των μικροκυμάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη μεθόδων αλλίωσης της χημικής λειτουργίας του εγκεφάλου και ως εκ τούτου της συμπεριφοράς μας,
χωρίς φάρμακα ή χειρουργική επέμβαση. Ο Thompson και ο Ward ανακάλυψαν πως τα δυναμικά πεδία των ανθρώπων νιώθουν αμέσως τον πανικό, τον φόβο, την επιθετικότητα ή τη φιλική διάθεση ενός άλλου ατόμου. Για να αποδείξει αυτή τη θεωρία, ο Thompson έφτιαξε ένα πομπό που έστελνε κύματα άγχους, δηλαδή ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο σαν εκείνο ενός εξαιρετικά αγχωτικού ατόμου. Οι άνθρωποι αντέδρασαν τόσο έντονα σε αυτό που ο πομπός θα μπορούσε να αδειάσει ένα δωμάτιο γεμάτο κόσμο μέσα σε 15 λεπτά. Αντίστοιχες μεθόδους χρησιμοποιούσαν στο MK Ultra στα πειραματόζωά τους προκειμένου να τους τρελάνουν. Το MK Ultra είχε 149 υποπρόγραμματα. Για παράδειγμα, το υποπρόγραμμα 15 αφορά τη συγγραφή εγχειριδίου από τον μάγο John Mulholland για την απάτη και την παραπλάνηση. Το υποπρόγραμμα 18 σχετίζεται με την προμήθεια LSD. Στην επιχείρηση Midnight Climax, το υποπρόγραμμα 3, η CIA είχε προσλάβει ιερόδουλες προκειμένου να παρασέρνουν σε ειδικά διαμορφωμένα πορνεία που είχε φτιάξει η CIA με διπλούς καθρέφτες για να τους παρακολουθούν και να βάζουν στα ποτά των πελατών τους τεράστιες ποσότητες LSD. Με αυτόν τον τρόπο ήθελαν να δουν κατά πόσο ένας άνθρωπος που έχει πάρει τεράστια ποσότητα ναρκωτικών θα μπορεί κάποιος άλλος να του αποσπάσει πληροφορίες κατά τη διάρκεια του σεξ. Οι ιερόδουλες συμμετείχαν σε αυτό το πρόγραμμα απλώς επειδή η CIA θα τους έκανε κάποια χάρη, όπως για παράδειγμα να τις βγάλει από τη φυλακή. Στο υποπρόγραμμα 68, ο ψυχίατρος Cameron πληρώθηκε $69,000 για τα πειράματα που έκανε στο Allan Memorial Institute του Καναδά, χωρίς όμως να γνωρίζει ότι εργάζεται για την CIA. Γενικά, αρκετοί επιστήμονες που συμμετείχαν στο MKUltra δεν γνώριζαν ότι πληρώνονται από την CIA. Ο Cameron πίστευε ότι μπορεί να γιατρέψει την σχιζοφρένεια διαγράφοντας τις υπάρχουσες αναμνήσεις, επαναπρογραμματίζοντάς τις, δηλαδή δημιουργώντας ψεύτικες καινούριες αναμνήσεις στο μυαλό ενός ανθρώπου. Πώς το έκανε αυτό? Με ακραίες ποσότητες LSD, παραλυτικά φάρμακα και πολύ δυνατό ηλεκτροσόκ. Με αυτόν τον τρόπο έριχνε σε κόμμα τα υποκείμενά του, υποκείμενα εννοώ τα πειραματόζωα, απλά δεν μου ακούγεται ωραίο, έριχνε σε κόμμα τα υποκείμενά του για εβδομάδες, σε μια συγκεκριμένη περίπτωση για 3 μήνες, ενώ τους έβαζε να ακούνε επαναλαμβανόμενους θορύβους και απλές φράσεις. Στα πειράματα αυτά χρησιμοποιούσε άτομα με απλές ασθένειες όπως διαταραχές άγχους ή επιλόχια κατάθλιψη, τα οποία όμως άτομα μετά από τα πειράματα είχαν μόνιμες βλάβες. Μερικές παρενέργειες ήταν ακράτεια, αμνησία, ξεχνούσαν πώς να μιλάνε, ξεχνούσαν τους γονείς τους ή πίστευαν ότι οι ανακριτές είναι οι γονείς τους. Σε ένα πείραμα χρησιμοποίησε 2 γυναίκες, όπου η μία είχε πολύ μεγάλη φοβία με τα όπλα. Αφότου την υπνώτισαν, όχι μόνο ξεπέρασε την φοβία της, αλλά όταν τη διέταξαν να πυροβολήσει την άλλη γυναίκα με άδειο όπλο, το έκανε. Ωστόσο, όταν ξύπνησε, δεν το θυμόταν καν. Οι επιστήμονες που εργάζονται σε μυστικά προγράμματα έχουν τελειοποιήσει ένα ηλεκτρόδιο που μπορεί να προκαλέσει ψευδαισθήσεις, οράματα ή και τον πλήρη έλεγχο στο σώμα ενός ανθρώπου. Το άτομο που παρουσιάζει σε ικανοποιητικό βαθμό αμνησία μετά την ύπνωση μπορεί να θυμάται γεγονότα που δεν έγιναν στην πραγματικότητα. Όταν ξυπνάει, δεν θυμάται τι έκανε στην ύπνωση και οι αναμνήσεις του είναι εκείνες που του έχουν υποβάλει. Όλο αυτό το πρόγραμμα τελείωσε το 1973 και ήρθε στη δημοσιότητα πολύ σύντομα 2 χρόνια αργότερα. Δεν γνωρίζουμε δυστυχώς τον ακριβή αριθμό των θυμάτων, γνωρίζουμε όμως μόνο ένα θύμα, τον Frank Olson, έναν Αμερικανό βακτηριολόγο, ειδικό στον βιολογικό πόλεμο και συνεργάτη της CIA. Θα μου πείτε, τι είναι βιολογικός πόλεμος? Είναι ο πόλεμος που γίνεται με τη χρήση ζώντων οργανισμών ή μικροοργανισμών, όπως εντόμων, βακτηρίων ή φωνικών ιών, με σκοπό την μαζική ασθένεια ή θάνατο του άμαχου πληθυσμού. Ακούγεται γνώριμο? Το 1953 ο Όλσον ζήτησε να σταματήσει από το πρόγραμμα βιολογικού πολέμου γιατί δεν ήταν ικανοποιημένος με την απόδοσή του. Την επόμενη κιόλας μέρα, ο διευθυντής του προγράμματος MK Ultra έριξε LSD σε ένα μπουκάλι λικέρ. Από εκείνη τη στιγμή ο Όλσον υπέφερε από βαριά παράνοια και νευρικό κλονισμό. 9 μέρες αργότερα ο Όλσον έπεσε από τον 13ο όροφο του ξενοδοχείου Στάτλερ στο Μανχάταν σε ένα δωμάτιο που μοιραζόταν με τον Ρόμπερτ Λάσμπρουκ, τον υποδιευθυντή του προγράμματος MK Ultra. Το 1975, όταν έγινε γνωστό όλο αυτό το πρόγραμμα, η οικογένεια του Όλσον σχεδίαζε να μηνύσει την CIA για άδικο θάνατο. Ωστόσο, η κυβέρνηση τους πρότεινε διακανονισμό $750,000, σκεφτείτε λίγο πότε,
Και φυσικά η οικογένεια το αποδέχτηκε. Επίσης, του ζήτησαν συγγνώμη τόσο ο τότε πρόεδρος της Αμερικής, Gerald Ford, όσο και ο διευθυντής της CIA, William Colby. Το 1994 έγινε εκταφή και δεύτερη νεκροψία στο σώμα του Όλσον, όπου βρέθηκε αιμάτωμα στην αριστερή μεριά του κεφαλιού του και μια πολύ μεγάλη πληγή στο στήθος του. Οι περισσότεροι από την ομάδα του καθηγητή James Stars που έκαναν την νεκροψία υποστηρίζουν ότι δεν προκλήθηκαν από την πτώση, αλλά το πιο πιθανό είναι να προκλήθηκαν νωρίτερα στο δωμάτιο. Όπως σας είπα, δυστυχώς, τα περισσότερα έγγραφα από το πρόγραμμα MKUltra έχουν καταστραφεί, οπότε και εμείς δεν μπορούμε να γνωρίσουμε αρκετά πράγματα. Αν όμως σας φαίνεται ενδιαφέρον, προσωπικά το βρήκα τέλειο, όχι για αυτούς σίγουρα, θα σας έχω κάτω στην περιγραφή μία λίστα με κάποιες ταινίες και ντοκιμαντέρ που βρήκα που είναι σχετικά με το MKUltra, άμα θέλετε να τα τσεκάρετε. Αυτό λοιπόν ήταν και το σημερινό μας βίντεο, μία θεωρία συνωμοσίας που κατέληξε δυστυχώς αληθής. Θέλω να σας πω ότι ναι, θα γίνει σειρά επειδή είδα ότι σας άρεσε πάρα πολύ, ωστόσο δεν σημαίνει ότι θα είναι όλα μου τα βίντεο από εδώ και στο εξής έτσι, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ να κάνω και τα χαλαρά βιντεάκια μου, οπότε δεν θέλω να κάψω και όλες τις ιδέες. Δεν ξέρω κάθε πότε θα ανεβάζω, αλλά σίγουρα θα υπάρχουν αρκετά συχνά στο κανάλι μου μέσα στο μήνα τέτοια βιντεάκια. Αν θέλετε, γράψτε μου κάτω στα σχόλια ιδέες για όνομα αυτής της σειράς. Εγώ σκέφτηκα το Top Secret, γιατί δεν ξέρω, μου άρεσε πάρα πολύ και στο edit, το του. Αλλά ναι, anyway, πείτε μου κι εσείς αν έχετε κάποια άλλη ιδέα. Ο λαιμός μου πονάει πάρα πολύ, γιατί το γύρισμα μου έχει πάρει πολύ ώρα. Εμείς θα τα πούμε πολύ σύντομα στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να περνάτε τέλεια, να είστε ασφαλείς και μουα! Πολλά φιλιά! Γεια σας! Γεια σου! Η υπόθεση υπήρξε φευγαλαία θεωρία συνωμοσίας. Ξαφνικά έγινε Ισπανίδα. Το 1994, συγκλονιστική χρονιά, τότε ήταν τα γενέθλιά μου. Θεωρία συνωμοσία.